Ολοένα και αυξάνονται τα υπογόνιμα ζευγάρια στην Κύπρο με αποτέλεσμα να μετατραπούμε σε χώρα γερόντων. Η γονιμότητα τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας παρουσιάζει δραματική πτώση, επηρεάζοντας ακόμη και ζευγάρια νεαρής ηλικίας. Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, την τελευταία πενταετία το ποσοστό μειώνεται και συγκεκριμένα το 2012 το ποσοστό ήταν στο 1,40, το 2014 στο 1,30 και στο 1,37 το 2016. Σημειώνεται ότι το όριο που χρειάζεται η Κύπρος ως χώρα για να αναπληρώσει τον πληθυσμό της είναι το 2,10. Τα στοιχεία μας κατατάσσουν ως την τέταρτη χαμηλότερη χώρα σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτικός είναι και ο αριθμός των γεννήσεων στην Κύπρο, αφού τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται μόλις γύρω στις 9.000 γέννες. Το κράτος, αντιλαμβανομένο το πρόβλημα, παρέχει σειρά επιδομάτων. Μεταξύ αυτών το επίδομα μάνας αλλά και το επίδομα τέκνου. Από την άλλη, και το Υπουργείο Υγείας στέκεται δίπλα στις οικογένειες, επιδοτώντας τις εξωσωματικές γονιμοποιήσεις, οι οποίες ολοένα και αυξάνονται. Υπάρχει αύξηση των αριθμών των ατόμων που ενδιαφέρονται και υπάρχει και δεδομένο ότι αυξάνεται η υπογονιμότητα τουλάχιστον στους άντρες. Στην Κύπρο γίνονται περίπου 1.000 με 1.400 περιστατικά το χρόνο. Σήμερα το 10 με 15% των παιδιών που γεννιούνται είναι μετά από εξωσωματική. Στο μεταξύ, σε δημοσιευμά της η Daily Mail αναφέρει ότι ζευγάρια από τη Βρετανία πηγαίνουν στην κατεχόμενη αμόχωστο προκειμένου να διαλέξουν το φύλο του παιδιού τους, αποφεύγοντας έτσι νομικούς μπελάδες που αντιμετωπίζουν με αυτή τους την επιλογή στη Βρετανία.